Η Ρωσία μετά από μία ανάπαυλα ενός και πλέον έτους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της εξέγερσης της Βάγνερ κατά του καθεστώτος Πούτιν επιστρέφει δυναμικά στην Αφρική. Οι Ρώσοι στέλνουν ειδικό στρατιωτικό σώμα μισθοφόρων Africa Corps στις χώρες του Σαχέλ στην Αφρική. Οι πρώτες μονάδες του Africa Corps του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας έφτασαν στην Μπουρκίνα Φάσο, αναφέρει Διεθνές Ρωσικό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα οι πρώτοι 100 Ρώσοι στρατιωτικοί με εξοπλισμό και όπλα έφτασαν στην πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο, την Ουαγκαντούγκου. Στο εγγύς μέλλον, μια ομάδα 300 στρατιωτών των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων θα σταθμεύσει στη χώρα αυτή. Έτσι ξεκίνησε η ανάπτυξη του λεγόμενου Αφρικανικού Σώματος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Πρόκειται για μια νέα δομή που έχει δημιουργηθεί για να αντικαταστήσει τις δομές της Wagner PMC που λειτουργούσαν στην Ήπειρο. Ρωσικές μονάδες θα αναπτυχθούν σε 5 χώρες της περιοχής του Σαχέλ, Μπουρκίνα Φάσο, Λιβύη, Μάλι, Νίγηρα και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Όλες οι απαραίτητες συμφωνίες επετεύχθησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις χώρες αυτές. Οι ρωσικές δυνάμεις αντικαθιστούν το γαλλικό σώμα, το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις χώρες του Σαχέλ μετά την αλλαγή των αρχών στις χώρες της περιοχής. Τα καθήκοντα των Ρώσων αξιωματικών και των συμβασιούχων στρατιωτών περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και εκπαίδευση Αφρικανών συναδελφών, καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανώτατων αξιωματούχων των κρατών. Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η Ρωσία εγκαινιάζει τη μετα-Βάγνερ εποχή στην Αφρική, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της με την αποστολή του μισθοφορικού σώματος Africa Corps, έχοντας να αντιμετωπίσει πρωτίστως την τουρκική και δευτερευόντως την κινέζικη επιρροή στην περιοχή. Υπογραμμίζουμε τέλος ότι μεταξύ των 5 αφρικανικών χωρών ανάπτυξης του ρωσικού Africa Corps συγκαταλέγεται και η Λιβύη, κατόπιν μάλιστα επικαιροποιημένης συμφωνίας του αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με αυτήν, γεγονός που εισάγει τα νέα δεδομένα ελληνικού ενδιαφέροντος για την εν λόγω χώρα. Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι Πούτιν και Ερντογάν καλούνται να βρουν τρόπο συμβίωσης μετά τη Συρία και στο Σαχέλ, όπου και οι δύο αναπτύσσουν ραγδαία την επιρροή τους. Η επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών εκτιμούμε ότι θα είναι ένα ακόμη παζάρι στη βάση win-to-win, χαράσοντας τις μεταξύ τους κόκκινες γραμμές και βρίσκοντας σημεία επαφή σε θέματα κοινού και διεθνούς ενδιαφέροντος, προκειμένου έστω και δύσκολα να λειτουργούν μεταξύ τους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.